Τι πιστεύετε τώρα τι πρέπει να έχει γίνει? Άμα ξέρουμε θα είχαμε λύσει το πιστήριο. Πάντως, αν κάποιος ξέρει κάτι, έστω και ανώνυμα, δεν πρέπει να πει, αν έχει δει κάτι, ε. Κρίμα, δεν είναι? Όχι, λέω για σας, λέω γενικότερα, αν κάποιος ξέρει κάτι, έστω και ανώνυμα, θα πρέπει να μιλήσει, γιατί είναι κρίμα. Όχι μόνο, άμα ξέρει, πρέπει και πόλεμο να μιλήσει, πρέπει να πάει στην αστυνομία. Εντάξει, αν λέμε, αν, έστω και ανώνυμα, δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι. Εννοείται. Μα άμα κάποιος ξέρει και δεν μιλάει, είναι λάθος. Τον είχε δει ποτέ κανείς να κάνει αυτή τη βόλτα, δηλαδή να βγαίνει από τη σχολή και να γυρνάει από κάτω από τη λίμνη και να μπαίνει από εδώ μέσα? Δεν έβγαινε ποτέ μόνος. Ναι. Έβγαινε συνήθως πάντων τους κρυπτικούς φορέα και όπου πήγε. Και ήταν η μόνη μέρα που βγήκε χωρίς και μόνος. Έχει υπόγεια εδώ? Ένα υπόγειο εδώ πέρα το ανοίξαμε και δεν έχει τίποτα. Είναι ένας μικρός χώρος με μια δεξαμενή πετρελαίου μέσα. Δεν έχει κάτι άλλο. Τη δεξαμενή της δεκαράνη. Δεν αφήσαμε τίποτα. Έχουν ερευνηθεί τα πιο πιθανά και απίθανα σημεία, δηλαδή. Ανέβηκαν μέχρι μέσα στις στέγες που κανονικά δεν έχει πρόσβαση. Στις στέγες. Ανέβηκαν πάνω στη στέγη, ναι, που πρόσβαση έχει το δωμάτιο ενός μαθητή, το δωμάτιο του πιστάτη. Δηλαδή, ναι, έπρεπε να μπουν μέσα στο δωμάτιο, να τον ανεβάσουν με σκάλα πάνω που δεν χωράει, μέχρι εκεί πήγαν στην υγεία. Προχθές το Σάββατο ήρθαν οι άνθρωποι και είπαν ότι όποια πόρτα και όποιο σιρτάρι δεν ανοίξει θα τα σπάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά έγινε αυτό, γιατί ήμουν εδώ, ήταν από τις 2 μέχρι τις 7. Όλα τα κτίρια δηλαδή. Τα πάντα. Φωνάξαμε και τους συναδέλφους από την Ιρλανδική υπηρεσία. Ναι. Και από την άλλη υπηρεσία. Από... Αυτή δεν ήταν τίποτα από τις άλλες υπηρεσίες. Ε. Όχι. Με το τσιμέντο γύρω του, 30 στρέμματα. 30 στρέμματα αυτό. Το Υπουργείο, όλη η έκθεση μέχρι στιγμή, περίπου γύρω στα 800. 800 στρέμματα. Μόνο το Υπουργείο. Και μετά είναι επίσης χωράφιες. Δηλαδή έχουμε το χωράφι αυτό εδώ και μετά είναι... Μέχρι κάτω έχει συνεχόμενο και χωράφιες μεγάλες. Ναι, ναι, που οδηγούν στη λίμνη.